Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε για οποιοδήποτε ζήτημα ή θέμα μας αποστέλλετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την ευθυντία στην ερμηνεία των γραφών, ούτε ποτέ πιστέψαμε ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι, αλλά θεωρούμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο Του, μαζί με εσάς, όλοι μαζί, για τα ζητήματα που μας απασχολούν στην καθημερινή μας ζωή. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με μία ανώνυμη αδελφή. Καλησπέρα σας αδελφέ, σας ακούω συχνά, ο Θεός να σας δίνει πάντοτε δύναμη. Ζώντας μια δύσκολη παιδική ηλικία, καθώς έχασα τη μητέρα μου νωρίς μετά από μια ασθένεια 9 χρόνων και με το πνεύμα κατάκρισης που έζησα από μικρή από τον πατέρα μου, σήμερα έχω φόβο κατάκρισης όπως μου το εξήγησε κάποιος ψυχολόγος. Έχω ένα χρόνο που πηγαίνω εκκλησία, έχω βαφτιστεί στο νερό, δεν έχω λάβει ακόμη πνεύμα Άγιο και έχω παντρευτεί ένα καλό παιδί Θεού. Περάσαμε αρχικά αρκετές δυσκολίες, αλλά τώρα με τη χάρη του Θεού βελτιώνονται τα πράγματα. Έχω κάποιο φόβο όμως, από τον οποίο δεν μπορώ να απαλλαγώ. Αισθάνομαι πολύ ανάξια ενώπιον του Θεού, σε σημείο που πανικοβάλλομαι και τρέμω, μήπως μου συμβεί κάτι καθώς παίρνω θεία κοινωνία. Δεν έχω κάποια μόνιμη αμαρτία, αλλά με βασανίζουν σκέψεις όπως μήπως υποκρίνεσαι, πόσο αγαπάς το Θεό και τόσο ώστε να μπορείς να εκκοινωνήσεις, πόσο αγαπάς τους γύρω σου, πιστεύεις τόσο όσο πρέπει. Κάποιες φορές έρχεται η χαρά του Κυρίου και μου δίνει ειρήνη και παίρνω κοινωνία. Όμως μετά από λίγο ξανάρχονται αυτές οι σκέψεις και γεμίζω πάλι ταραχή και φόβο ότι κακώς πήρα και θα πάθω κάτι κακό. Φοβάμαι ότι θα χάσω την ψυχή μου. Πώς μπορώ να απαλλαγώ οριστικά από αυτές τις σκέψεις και τις φοβίες? Θέλω να στερεωθώ και να γεμίσω με την αγάπη και τη χαρά του Κυρίου. Υπάρχει περίπτωση να μην είμαι ικανή να κάνω το μέρος μου? Θα ήθελα τη συμβουλή σας, ο Θεός να σας ευλογεί, μια ανώνυμη αδελφή. Ναι αγαπητοί μου φίλοι, αδελφοί, η ζωή σου ήταν δύσκολη, έχεις φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο, καθώς έχεις αναγεννηθεί, έχεις βαφτιστεί στο νερό, σου χάρισε ο Θεός ένα παιδί του, έχετε μια χριστιανική οικογένεια. Άρα θα τολμούσα να πω ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα είναι εύκολα. Το πρώτο σου ερώτημα είναι πώς μπορώ να απαλλαγώ οριστικά από αυτές τις σκέψεις και τις φοβίες, οι οποίες δημιουργούνται από το Λόγο του Θεού που λέει ας δοκιμάζει ο καθένας τον εαυτό του και ύστερα ας παίρνει. Γιατί υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και αποδύνησκουν μερικοί επειδή συμμετέχουν στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού όχι προς ευλογία αλλά προς κατάκριση, γιατί δεν είναι άξιοι, όπως λες εσύ, να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη ευλογία. Τώρα το ερώτημα είναι γιατί να μην είσαι και ποιος είναι άξιος να συμμετάσχει στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Εκείνος ο οποίος δεν έχει μόνιμη αμαρτία, δηλαδή δεν συζεί, δεν καπνίζει, δεν έχει πίκρα στην καρδιά του, δεν έχει μίσος στην καρδιά του, έχει συγχωρήσει τους ανθρώπους. Άρα
και μετανοώντας και ζητώντας συγχώρεση από το Θεό, ο Θεός ο Πατέρας τον συγχωρεί, γι' αυτό, γιατί και αυτός έχει συγχωρέσει τις αμαρτίες των άλλων. Στο Λόγο του Θεού μας βεβαιώνει ο Θεός στην επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου στο πρώτο κεφάλαιο και στο πέντε εδάφιο. Και αυτή είναι η επαγγελία την οποία ακούσαμε από αυτού και αναγγέλλομαι προς εσάς, ότι ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ουδεμία. Εάν είπομεν ότι κοινωνίαν έχομεν μετά του Θεού και περιπατώμεν εν το σκότι, ψευδόμεθα και δεν πράττομεν την αλήθεια. Ο νόμος περιπατώμεν εν το φωτί, καθώς αυτός είναι εν το φωτί, έχομεν κοινωνία μεταλλήλων και τότε το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Έχουμε λοιπόν το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, επειδή περπατάμε στο φως του Θεού, γιατί ο Θεός είναι φως, σκοτία είναι αυτό, δεν υπάρχει ούτε μία, και το φως του Θεού εκδηλώνεται στη ζωή μας με το Λόγο Του. Άρα, εάν περπατάμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, τότε περπατάμε εν το φωτί του Θεού. Και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάση αμαρτίας, εφόσον έχουμε και κοινωνία όχι μόνο με το Θεό, καθώς περπατάμε το φωτί, αλλά και με τα αδέλφια μας, καθώς περπατάμε μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία προσκαρτερούνται στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία με τα λήλων και στις προσευχές όπως μένεις εσύ, και στην κοινωνία με το Θεό, καθώς δεν υπάρχει σε σένα μόνιμη αμαρτία, και περπατάς στο Λόγο Του. Όμως υπάρχει ένα γεγονός που δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε, ότι πολλές φορές χάνεις τη χαρά του Κυρίου. Και αυτό δεν είναι μόνο σε σένα, αλλά εσύ μας λες ότι υπάρχει σε σένα, αλλά μπορεί να υπάρχει και σε άλλους ανθρώπους, όχι μπορεί, υπάρχει και σε άλλους ανθρώπους, αλλά το ζήτημα είναι πώς το λύνουμε αυτό, πώς ελευθερωνόμαστε από αυτό, τη στιγμή που ο Λόγος του Θεού μας λέγει πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, κατά πάντα ευχαριστείτε. Πώς θα χαίρομαι πάντοτε, αφού υπάρχουν προβλήματα μέσα στην ψυχή μου, μέσα στην καρδιά μου, μέσα στη ζωή μου? Και μάλιστα μας λέει ο Λόγος του Θεού, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού για σας, να χαίρετε πάντοτε εν Χριστώ Ιησού. Θέλω να χαίρομαι, αλλά η καρδιά μου με εμποδίζει, καταστάσεις στη ζωή μου με ενοχλούν, προβλήματα μου αφαιρούν τη χαρά. Και ο Κύριος μας λέει κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό και για σένα, αγαπητοί μου αδελφοί, να ελευθερωθείς από κάθε φόβο και να βασιλεύει η χαρά του Κυρίου στην καρδιά σου. Διαβάζω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το ΙΕ κεφάλαιο και το 9 εδάφιο. ΙΕ 9 κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Καθώς εμέ αγάπησε ο Πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Όπως εμένα με αγαπάει ο Πατέρας, με την ίδια αγάπη που αγαπάει εμένα ο Πατέρας, αγάπησα εγώ εσάς. Καθώς εγώ έμεινα στην αγάπη του Πατέρα, μείνετε και εσείς στην αγάπη μου. Εμπιστευθείτε την αγάπη μου. Πιστέψτε στην αγάπη μου. Μην βλέπετε τις δυσκολίες, τα προβλήματα. Μην αφήνετε την καρδιά σας να σας κατακρίνει. Μείνετε στην αγάπη του Θεού. Εμπιστευτείτε την αγάπη του Χριστού. Πιστέψτε την αγάπη του Χριστού. Αγαπητοί μου αδελφοί, σ' αγαπάει ο Χριστός. Δέχεται την προσευχή σου, βλέπει τον αγώνα σου. Βλέπει ότι τον αγαπάς και ότι θέλεις να μην λυπείς το Πνεύμα το Άγιο, να μην λυπείς το Θεό. Εμπιστεύσου την αγάπη του, σε αγαπάει. Και η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Και λάθη αν έχεις κάνει, εφόσον μετανοείς και ζητάς το αίμα του Χριστού, φεύγουνε, εξαφανίζονται. Ο Θεός τα πετάει στα βάθη των θαλασσών και κανείς πια δεν μπορεί να τα βρει. Εμπιστέψου την αγάπη του Θεού. Πίστεψε στην αγάπη του Χριστού. Και συνεχίζω στο 10 εδάφιο.
εάν τα εντολάς μου φυλάξατε, έτσι θα μένετε εν τη αγάπη μου. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Εάν φυλάξεις εντολές του Χριστού, τότε μην μένεις στην αγάπη του Χριστού. Δηλαδή πρώτα πίστεψε ότι ο Χριστός αγαπάει και ύστερα μείνε στην αγάπη του Χριστού, πράττοντας τις εντολές του. Ζητά βοήθεια από το Θεό. Και μάλιστα λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος ακριβώς για αυτό το χαρακτηριστικό. Διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο του Αποστόλου Ιακώβου, της επιστολής του Αποστόλου Ιακώβου, και το 25 εδάφιο. «Ως της όμως εγκύψει εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας, που είναι ο λόγος του Θεού, και επιμείνει σε αυτόν, αυτός γίνεται όχι επιλύσμον ακροατής, αλλά εκτελεστής έργου, και έτσι αυτός θα είναι μακάριος εις την εκτέλεση αυτού». Μη φαντάζεσαι ότι μπορείς να είσαι και να γίνεις τέλεια, αν και ο λόγος του Θεού μας λέει να φερόμεθα προς την τελειότητα. Ο Θεός δεν θέλει να γίνεις τέλεια εκτελώντας κατά πάντα το λόγο του. Στρέψε το βλέμμα σου στο λόγο του Θεού. Όπως λέγει, και γίνου καθώς εγκύπτης και επιμένεις αυτόν, εκτελεστής έργου, δηλαδή κάνε ό,τι μπορείς, αδελφοί μου. Αυτή ό,τι η δύνατο έκαμε και ήταν ευάρεστη στο Θεό. Κάνε ό,τι μπορείς μέσα από το Λόγο του Θεού. Εμπιστεύσου την αγάπη του Χριστού, πίστεψε στο Χριστό, φύλαξε τις εντολές του, μετανόησε για τα λάθη σου και τις αδυναμίες σου και τις αμαρτίες σου και τις μεριμνές σου, και τότε εάν τα σε, διαβάζω ξανά το 10 εδάφιο, εάν τα εντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μένει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τα εντολάς του Πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να μείνει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης. Να λοιπόν, πώς θα είναι η χαρά σου πλήρης? Πώς θα εκπληρωθεί ο λόγος του Θεού, η εντολή του Θεού? Χαίρεται, και πάλιν θέλω υπή χαίρεται, πάντοτε χαίρεται, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού για σας εν Χριστώ Ιησού. Εάν εμπιστευτείς την αγάπη του Χριστού και κάνεις ό,τι μπορείς στο να περπατάς το θέλημα του Θεού, ό,τι μπορείς, τότε γίνεις εκτελεστής έργου, και τότε η αγάπη του Χριστού θα έρθει να κατοικήσει μέσα σου, όπως ακριβώς το λέγει ο Λόγος του Θεού. Η χαρά μου θα μείνει μέσα σας. Και όταν η χαρά του Χριστού θα έρθει μέσα σου, τότε η χαρά η δική σου θα είναι πλήρης. Και πάβουν πια οι αγωνίες, οι φόβοι, οι ανησυχίες, τελειώνουν. Η ζωή σου γεμίζει χαρά, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει δίπλα σου. Από τα λάθη σου, από τις δύσκολες καταστάσεις, από τις κακές καταστάσεις, όλα τελειώνουν. Η χαρά σου πλήρης. Αμήν, αδελφοί μου. Σου εύχομαι ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε ελευθερώσει από κάθε φόβο. Και έχεις και μια δεύτερη ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση να μην είμαι ικανή να κάνω το μέρος μου? Καμία περίπτωση. Και γιατί καμία περίπτωση? Μάλλον να απαντήσω διαφορετικά. Υπάρχει περίπτωση να μην είμαι ικανή να κάνω το μέρος μου? Βεβαίως. Δεν μπορείς τίποτα να κάνεις. Ούτε εσύ ούτε εγώ. Γιατί ο Χριστός λέει, άνεφε μου, δεν δυνάστε να κάνετε ουδέν. Αλλά δια του Ιησού Χριστού, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τα πάντα δύναμε. Γιατί αυτός με ενδυναμώνει. Τα πάντα δύναμε δια του Ιησού Χριστού που με ενδυναμώνει. Εσύ δεν είσαι ικανή, δεν έχεις δύναμη, και δόξα στο Θεό γι' αυτό. Γιατί στην αδυναμία σου αποκαλύπτεται η δύναμη του Θεού, τελεία. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Καμία ικανότητα, καμία δύναμη. Δόξα στο Θεό. Γιατί όταν είσαι αδύνατη, τότε θα είσαι δυνατή. Θα έρθει ο Ιησούς Χριστός και
και αυτά που εσύ δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε, ο Θεός δια του Ιησού Χριστού θα τα κάνει για σένα, επειδή το ζητάς, επειδή το θέλεις και επειδή μένεις στην αγάπη Του και εμπιστεύεσαι την αγάπη Του. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητοί μου ανώνυμοι αδελφοί, με κάθε ευλογία πνευματική στα ουράνια δια του Ιησού Χριστού. Συνεχίζουμε με κάποια ακόμη ανώνυμη αδελφή από το εξωτερικό. Διαβάζω. Καλησπέρα, ο Θεός να σας ευλογεί. Παρακαλώ να μου απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις μου. Και από ό,τι βλέπω είναι αρκετές. Οπότε θα πάρουμε μία-μία. Πρώτον, τι ακριβώς θέλει ο Θεός να κάνω καθημερινά ώστε να κάνω το θέλημά Του? Ό,τι μπορείς σύμφωνα με το λόγο Του. Ό,τι μπορείς. Για να το καταλάβουμε λίγο αυτό. Ο λόγος του Θεού λέει να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Δεν είναι εύκολο. Ή να προχωρήσω λίγο περισσότερο. Ο Χριστός λέει να αγαπάς τον άλλον όπως εγώ σε αγάπησα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Οι εντολές του Θεού ανθρωπίνως είναι αδύνατες. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό γιατί τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό και τα πάντα είναι δυνατά εις το πιστεύοντα. Άρα λοιπόν πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού, εμπιστευόμαστε το Λόγο του Θεού, πιστεύουμε στην αγάπη του Χριστού, εμπιστευόμαστε στην αγάπη του Χριστού και πράττουμε τις εντολές του Θεού όπως μπορούμε καλύτερα. Και αν κάτι δεν μπορούμε, μετανοούμε. Το αίμα σου Χριστέ μου, βοήθησέ με να πράττω το θέλημά σου, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Φώτισέ με να γνωρίζω ποιο είναι το θέλημά σου, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, σε κάθε κατάσταση της ζωής σου. Άρα όπως ζεις, όταν έρχονται τα πράγματα ώστε να πάρεις απόφαση, προσευχή σου, Κύριε, φώτισέ με τι να κάνω και δώσε μου δύναμη να το κάνω. Και δεις τι ωραία που ο Θεός θα τα φέρνει τα πράγματα, θα σου ανοίγει δρόμος. Και αν έχεις και πόλεμο ακόμη, ο Χριστός λέει η μάχη σου είναι δική μου. Εγώ θα κάνω τον πόλεμο το δικό σου. Εγώ θα προπορεύομαι. Εγώ θα ανοίξω πόρτες. Εγώ θα φτιάχνω τον δρόμο να περπατάς. Το να κάνεις το θέλημα του Θεού δεν είναι δύσκολο. Ο Κύριος μας λέει ο ζυγός μου είναι ελαφρύς και το φορτίο μου είναι καλό. Συγγνώμη. Το φορτίο μου είναι ελαφρύ και ο ζυγός μου είναι καλός. Δεν σου βάλει πράγματα να κάνεις πάνω από τη δύναμή σου. Αλλά να κάνεις αυτό που μπορείς και ο Θεός θα είναι μαζί σου. Να κάνεις αυτό που μπορείς σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και ο Θεός θα είναι μαζί σου, αγαπητοί αδερφοί ανώνυμοι. Δεύτερη ερώτηση. Δεν βαφτίστηκα στο νερό, αλλά ούτε βαφτίστηκα με το Πνεύμα το Άγιο. Εάν γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, θα με σώσει ο Χριστός? Εννοείται ότι προσπαθώ να κάνω το θέλημα του Θεού. Διαβάζω το λόγο του και πάω Εκκλησία, τηρώ τις εντολές του και έχω δυνατή πίστη. Μα εσείς θα είμαι καταπληκτική. Δόξα στο Θεό. Άρα έχεις αναγεννηθεί. Άρα έχει αλλάξει η ζωή σου. Άρα είναι απαραίτητο να βαφτιστείς εν ύδατι. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, σ' άφεση αμαρτιών. Καταρχάς και στη συνέχεια να ζητάς ο Χριστός να σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο για να λάβεις δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σου και να περπατάς κατά το θέλημά Του. Άρα λοιπόν αναγεννήθηκες. Πήγαινε γρήγορα να βαφτιστείς εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών, εφόσον δεν υπάρχει κάποια μόνιμη, δεν έχει παραμείνει απάνω σου κάποια μόνιμη αμαρτία. Και άρχισε από τώρα να ζητάς να σε βαφτίσει ο Χριστός με το Πνεύμα το Άγιο κατά το Λόγο Του. Τρίτη ερώτηση. Έχω κάποιο άτομο στην οικογένειά μου, το οποίο έχει νεύρα, στρες και ζει με απογοήτευση. Δίνει πολύ αξία στα αντικείμενα. Κάθε συζήτηση με αυτό το άτομο είναι για μένα μία δοκιμασία. Τι μπορώ να κάνω ώστε να το
αντιμετωπίσω αυτό το θέμα ήρεμα, θα το φέρεις στο Θεό. Είναι μια μέρημνα που έχεις και εσύ, όπως έχουμε πει πολλές φορές, άκου και την εκπομπή της περασμένης εβδομάδος, έχεις μια μέρημνα που τη φέρνεις στο Θεό, φέρ' τη στο Θεό. Μετευχαριστίας δια της δεήσεως και της προσευχής και ο Θεός θα αναλάβει τη συνέχεια, εφόσον εσύ αρχίζεις για αυτό το άτομο και συλλογίζεις όλα τα καλά. Τον έπαινο, ό,τι καλοσύνη έχει. Πράττοντας το θέλημα του Θεού στη σχέση με αυτό το άτομο, με τη χάρη του Χριστού. Και ο Θεός θα έρθει, ο Θεός της ειρήνης, θα γεμίσει την καρδιά σου με την ειρήνη, θα είναι μαζί του, θα σε αγίωσε ολοκλήρως στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα και θα σου αποκαλύψει, αφού θα σε καταρτήσει στο θέλημά του, θα σου αποκαλύψει το θέλημά του και θα σου δώσει δύναμη να το εκτελέσεις. Μένοντας αγαθή εις το καλόν, σοφή εις το αγαθόν, συγγνώμη, και ακέραιη εις το κακόν. Τότε ο Θεός θα συντρίψει τον διάβολο και θα σώσει και το άτομο αυτό. Ή θα σε ελευθερώσει από αυτό το άτομο. Θα ενεργήσει ο Θεός θαυμαστά. Όμως επαναλαμβάνω, άκουσε την εκπομπή της περασμένης εβδομάδος, σε παρακαλώ, για να δεις τη διαδικασία που φέρνουμε στο Θεό, ενώπιον του Θεού, όλες μας τις μέρημνες, μέχρι να μας δώσει θρίαμβο ο Θεός. Τέταρτη ερώτηση. Μπορεί μια χριστιανή να έχει ελπίδα ότι μια μέρα θα παντρευτεί? Κάποιος μου είπε ότι μπορεί ο Θεός να μην θέλει να παντρευτώ. Είναι αλήθεια αυτό? Αδερφοί, βεβαίως. Ο Θεός ευλόγησε τον άνθρωπο για να παντρευτεί. Ο γάμος είναι ευλογία Θεού. Παρόλο που ο γάμος έχει δυσκολίες. Ο Θεός θέλει λοιπόν να παντρευτείς και θα σε οδηγήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Αρκεί να περιμένεις με υπομονή και να μην αφήσεις τις ευκαιρίες που ο Θεός σου φέρνει για αυτό το θέμα να περνάνε χωρίς να εξετάς από το Θεό να σε οδηγεί, να σε κατευθύνει και να σε βοηθήσει. Στο Θεό τα πάντα είναι δυνατά, αλλά και στον πιστεύοντα τα πάντα είναι δυνατά. Συνεχίζουμε με ένα δεύτερο email. Το πρώτο email σου τελείωσε και το ολοκληρώνω. Σας ευχαριστώ πολύ, αδερφέ Γιώργο. Ο Θεός να σας ευλογεί και στέλνεις και κάποιο άλλο email, δεύτερο email, γράφοντας. Γεια σας, ο Θεός να σας ευλογεί. Σας παρακαλώ να μου απαντήσεις τις εξής ερωτήσεις. Πρώτον, θέλω να βαφτιστώ στο νερό. Δεν επιθυμώ την παλιά μου τη ζωή. Άλλαξα τη ζωή και την εμφάνισή μου, επίσης απομακρύνθηκα από οτιδήποτε μπορεί να με παρασύρει και είμαι έτοιμη να βαφτιστώ στο νερό. Η θεία μου όμως, η οποία επίσης βαφτίστηκε στο νερό και είναι σχεδόν 5 χρόνια στον Κύριο και στην εκκλησία της Πεντηκοστής, μου λέει να περιμένω με το βάφτισμα επειδή είναι ακόμη νωρίς και θα μπω σε πολλές δοκιμασίες. Ο πρεσβύτερος στην εκκλησία που είμαι μου είπε ότι μπορώ να βαφτιστώ αφού άλλαξε η ζωή μου και πήρα την απόφαση να ακολουθήσω τον Χριστό. Τι να κάνω, έχω μπερδευτεί. Πάντοτε πίστευα στο Θεό, αλλά πήγαινα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Πριν σχεδόν 6 εβδομάδες αναγεννήθηκα και πήρα την απόφαση να αλλάξω τη ζωή μου. Εφόσον, αγαπητοί αδελφοί μου, από το εξωτερικό αναγεννήθηκες, πίστεψες ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος και άλλαξε η ζωή σου, πρώτον, και δεύτερον, δεν υπάρχει μόνιμη αμαρτία στη ζωή σου, παράδειγμα σου χάρη δεν καπνίζεις, δεν συζείς, σε πορνεία, σε μοιχεία ή δεν έχει μέσα στην καρδιά σου φθόνο, πίκρα, θυμό, μίσος για κάποιους ανθρώπους, αλλά τους έχει συγχωρήσει όλους και έχει πλατινθεί η καρδιά σου και χωράει όλους τους ανθρώπους μέσα, τότε όχι μόνο μπορείς να βαφτιστείς στο νερό, αλλά πρέπει να βαφτιστείς στο νερό. Γιατί συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου και θα πρέπει τώρα να αφαιθούν οι αμαρτίες σου, να φύγουν από πάνω από το σώμα σου, να απαλλαγείς
από το σώμα των αμαρτιών της σαρκός. Να απεκδυθείς, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, ώστε καθώς με την αναγέννησή σου έγινε σύμμορφος με το θάνατο του Χριστού, με την ταφή σου θα γίνει σύμμορφος της ταφής του Χριστού και βγαίνοντας από το νερό που έχεις αφήσει μέσα στο νερό το σώμα των αμαρτιών της σαρκός και τις αμαρτίες σου τις πολλές που πάνε στα βάθη των θαλασσών, βγαίνοντας από το νερό θα γίνεις και σύμμορφη της Αναστάσεως του Χριστού και θα περπατάς σε μια νέα ζωή. Άρα η άποψή μου είναι εξάπαντος πρέπει να βαφτιστείς εν ύδατη στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος της άφεση αμαρτιών, εφόσον πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος πρώτον, δεύτερον, εφόσον έχει αλλάξει η ζωή σου, γιατί έχεις μετανοήσει και έχεις εξομολογηθεί τις αμαρτίες σου στον Χριστό και έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες σου και έχεις γίνει νέο κτίσμα, τρίτον, έχεις πάρει απόφαση να ακολουθήσεις τον Χριστό σε όλη σου τη ζωή, περπατώντας ακριβώς το θέλημά του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειο. Και τέταρτον, η αλλαγή στη ζωή σου φαίνεται και στον εξωτερικό άνθρωπο και στον εσωτερικό άνθρωπο. Τότε που όχι μόνο μπορείς, αλλά πρέπει να βαφτιστείς εν ύδατη στο όνομα, επαναλαμβάνω, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών, και στη συνέχεια να ζητάς, μπορείς και από τώρα να ζητάς, ο Χριστός να σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο για να λάβεις δύναμη ώστε να περπατάς κατά πάντα στο θέλημά του. Να διοικείς από το Πνεύμα το Άγιο και να μην ζεις μόνο κατά το Πνεύμα, αλλά και να περπατάς κατά το Πνεύμα. Δεύτερη ερώτηση. Μπορώ να λάβω το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή να μιλάω ξένες γλώσσες, αφού ακόμη δεν βαφτίστηκα στο νερό και είμαι καινούργια στην πίστη? Βεβαίως μπορείς. Γιατί αυτό είναι στα χέρια του Χριστού. Και έχεις και υποχρέωση να ζητάς. Αλλά βέβαια εκείνο που επήγει είναι να βαφτιστείς εν ύδατη στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Αλλά εφόσον έχεις πάρει την απόφαση να βαφτιστείς εν ύδατη, γιατί βλέπω ότι έχεις πάρει την απόφαση, γιατί έχεις αναγεννηθεί, τότε από τώρα μπορείς να ζητάς με δοξολογία στον Χριστό να σε βαφτίσει εν Πνεύμα Αγίου και Πυρή, όπως όλους που πιστεύουν ότι ο Χριστός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο και το σημείο είναι να μιλάς ξένες γλώσσες, γιατί από εκεί φαίνεται ότι σε βάφτισε ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο, από το ότι μιλάς ξένες γλώσσες και παίρνεις και δύναμη. Άρα λοιπόν ο Χριστός θα σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο γιατί το πιστεύεις, γιατί το εξητάς, επειδή σου το λέει, πειθαρχώντας έτσι στο Θεό. Τρίτη ερώτηση. Σε ποιο μέρος του σπιτιού πρέπει να διαβάζω το Ευαγγέλιο? Μπορώ να το διαβάζω και στο λεωφορείο. Όπου βρεις ευκαιρία να διαβάζεις το Ευαγγέλιο, θα το διαβάζεις. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ένας τρόπος είναι να αναγινώσκουμε, το λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Διαβάζω στην πρώτη επιστολή του Τιμοθέου, του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεο, στο 13 εδάφιο, έως να έλθω καταγίνου εις την ανάγνωση. Άρα λοιπόν, καταγίνου εις την ανάγνωση, στο γραφείο σου, στο σπίτι σου, όχι στο κρεβάτι σου όμως, με σεβασμό. Στο λεωφορείο, όπου μπορείς να διαβάσεις, να αναγιγνώσκεις το Λόγο του Θεού, να τον διαβάζεις. Είναι καλό και ωφέλιμο, γιατί είναι εντολή του Θεού. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. 15 εδάφιο, πάλι στο 4ο κεφάλαιο. Ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε, για να είναι φανερά εις πάντας η προκοπή σου. Δεν είναι μόνο η ανάγνωση, αλλά είναι η μελέτη. Η μελέτη είναι κάτι διαφορετικό από την ανάγνωση. Είναι η εις βάθος μελέτη του Λόγου του Θεού. Δηλαδή βλέπουμε τις εντολές του και τις συνδυάζουμε με τις υποσχέσεις του. Βλέπουμε τις υποσχέσεις του και τις συνδυάζουμε με τις εντολές του, με τις προτροπές του. Γιατί θέλουμε και να είμαστε υποτεταγμένοι στο Λόγο του Θεού, στις προτροπές και στις εντολές του Ευαγγελίου, και μελετώντας το Λόγο του Θεού να βλέπουμε
τις υποσχέσεις του, του Θεού, σαν απόδειξη ότι ο Λόγος του Θεού ενεργείται στη ζωή μας. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, αγαπητά μου αδέλφια, να έχουμε πνευματικές εμπειρίες. Ο χριστιανός έχει εμπειρίες, βιωματικές πνευματικές εμπειρίες, που αποδεικνύουν την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Αλλά και ο Λόγος του Θεού ερμηνεύει τις αληθινές πνευματικές βιωματικές μας εμπειρίες. Ο χριστιανός δεν είναι ένας αναγνώστης και τελειώσαμε. Είναι ένας μελετητής και αρχίσαμε. Μελετάμε το Λόγο του Θεού, διαβάζουμε τις εντολές του Θεού, μελετάμε τις υποσχέσεις του Θεού, μας αρέσουν οι υποσχέσεις του Θεού και ξέρουμε ότι οι υποσχέσεις του Θεού γίνονται πραγματικότητα κάτω από προϋποθέσεις που ο Θεός δίνει στην καρδιά μας, στη ζωή μας, μέσα από το Λόγο του. Ώστε μελετάμε και μένουμε στο Λόγο του Θεού. Και το αποτέλεσμα είναι ενεργείται ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας και γίνεται φανερή η προκοπή μας σε όλους τους ανθρώπους. Άλλο λοιπόν είναι η ανάγνωση και άλλο είναι η μελέτη. Η μελέτη είναι εις βάθος. Καθώς συγκρίνουμε το Λόγο του Θεού με το Λόγο του Θεού, ερμηνεύουμε το Λόγο του Θεού με το Λόγο του Θεού, παρατηρούμε μέσα από το Λόγο του Θεού τις ενέργειες του Θεού και απολαμβάνουμε τις εμπειρίες, τις βιωματικές εμπειρίες, τις πνευματικές μας που αποδεικνύουν τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Αλλά και οι πνευματικές μας εμπειρίες, οι βιωματικές, στη σχέση μας με το Θεό ερμηνεύονται για την αλήθειά τους από το Λόγο του Θεού. Άρα λοιπόν αναγιγνώσκουμε, διαβάζουμε το Λόγο του Θεού όπου μπορούμε και όσο μπορούμε περισσότερο, αλλά ταυτόχρονα στεκόμαστε με επιμέλεια στο γραφείο μας, στο σπίτι μας, ανοίγουμε τη γραφή να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού προσεκτικά, να εντρυφήσουμε όπως λέει ο Λόγος του Θεού, να επιμείνουμε στο Λόγο του Θεού, ώστε να είμαστε εκτελεστές του Λόγου του Θεού, εκτελεστές έργου, για να είμαστε μακάρι στην παρουσία του Θεού, καθώς θα βλέπουμε το Λόγο του Θεού που είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστορμων μάχαιρα να ενεργείται στη ζωή μας. Και στη συνέχεια θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στον εαυτό μας, να περπατάμε ακριβώς το θέλημα του Θεού, μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, γιατί οι μέρες είναι πονηρές, προσέχοντας στην διδασκαλία την υγιένουσα του Ευαγγελίου, ώστε να ορθοτομούμε στο λόγο της αληθείας. Εάν λοιπόν αυτά πράττουμε, δηλαδή μελετάμε και μένουμε στο λόγο του Θεού, προσέχοντας τον εαυτό μας και τη διδασκαλία την υγιένουσα μέσα στην οποία περπατάμε, τότε και τον εαυτό μας, λέει ο λόγος του Θεού, θα σώσουμε και όλους τους ακούοντάς μας. Είμαστε χρήσιμοι ενώπιον του Θεού και στον εαυτό μας και στο περιβάλλον μας. Άρα λοιπόν, ναι, μπορείς να διαβάζεις το Λόγο του Θεού όσο μπορείς πιο πολύ και όπου θέλεις, αλλά μην παραλείπεις να μελετάς το Λόγο του Θεού, δηλαδή να αφιερώνεις χρόνο από την ημέρα σου παίρνοντας το Λόγο του Θεού, βλέποντας αυτά που λέει ο Θεός και συνδυάζοντάς τα με τις επαγγελίες του Θεού, ή βλέποντας τις επαγγελίες του Θεού τα συνδυάζεις με τις προϋποθέσεις που είναι οι εντολές του Ευαγγελίου. Συνεχίζουμε. Τέταρτη ερώτηση, γιατί ονομάζεται η Εκκλησία μας Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής? Αυτό είναι ένα όνομα που έδωσαν οι άνθρωποι, με τη λογική ελευθέρα δεν εξαρτάται από οργανώσεις θρησκευτικές.
αποστολική, γιατί η Εκκλησία του Χριστού είναι αποστολική, πρέπει να είναι αποστολική, γιατί η εντολή του Χριστού είναι υπάγεται σε όλα τα έθνη, κηρύξε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και μάλιστα με σοβαρά αποτελέσματα. Πορευθέντες, διαβάζω λοιπόν από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ακριβώς όπως το λέγει. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαφτίζονται σε αυτούς το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και διδάσκονται σε αυτούς να φυλάτωση πάντα όσα εγώ παρήγγειλα εις εσάς, και έτσι εγώ θα είμαι μαζί σας πάσας τας ημέρας έως την τελείας του αιώνας. Η Εκκλησία του Χριστού είναι Αγία, Αποστολική και Καθολική. Αγία, αγιασμένη με το Λόγο του Θεού, με το αίμα του Χριστού και με το Πνεύμα το Άγιο. Αποστολική, κηρύττει και ομολογεί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, και καθολική, παγκόσμια, μία εκκλησία, ένα βάπτισμα, ένας Κύριος, ένας Πατέρας και ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας. Αποστολική λοιπόν, ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, Πεντηκοστής γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε Εκκλησία του Πνεύματος του Αγίου, καθώς ο Θεός την Πεντηκοστή μέρα μετά την Ανάσταση του Χριστού, κατά την εντολή του Χριστού, εξέχε το Πνεύμα το Άγιο υπ' πάσαν σάρκαν, αυτών που πίστεψαν, περίμεναν, εξήτησαν, πειθάρχησαν δηλαδή στο Λόγο του Θεού και έλαβαν την Επαγγελία του Πατρός. Και εμείς λαμβάνουμε σήμερα κατά τον ίδιο τρόπο όπως αυτή καταρχάς την δωρεά του Αγίου Πνεύματος με κύριο στοιχείο και σημείο της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου να μιλούμε ξένες γλώσσες και να προφητεύουμε. Τι είναι σάλπιγγα? Σάλπιγγα Θεού προφανώς εννοείς και φαντάζομαι ότι θα αναφέρεσαι στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Ας ελπίζουμε ότι δεν κάνω λάθος. Διαβάζω από την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς και από το τέταρτο εδάφιο που λέγει ο Λόγος του Θεού, στο 15 εδάφιο, «Δια τούτο σας λέγομεν, δια του Λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν εις την παρουσία του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας, επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία από ουρανού, με κέλευσμα, με εντολή Θεού, με φωνή Αρχαγγέλου, και με σάλπιγγα Θεού, και οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτοι. Έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμε, θέλουμε να αρπαχθεί μετά αυτόν εν εφέλες, εις απάντησιν του Κυρίου στον αέρα και ούτω θέλουμε να είστε πάντοτε μετά του Κυρίου». Αυτή είναι η αρπαγή της Εκκλησίας που θα γίνει πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος και αρχίσει η εφταετία του Αντιχρίστου, της οργής του Θεού και του αρνίου επάνω στους ανθρώπους, γιατί δεν δέχθηκαν την αγάπη της αλήθειας. Και θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, λέγει η Γραφή, μεταξύ των απολυμένων. Πριν λοιπόν την εφταετία του Αντίχριστου, θα έρθει ο Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία του και η αρπαγή της Εκκλησίας είναι μια διαδικασία. Αρχίζει με κέλευσμα, δίνει την εντολή ο Θεός, γιατί κανένας δεν ξέρει ομολογεί ο Ιησούς Χριστός. Την ώρα και τη στιγμή που ο Θεός θα δώσει εντολή στον Ιησού Χριστό να έρθει να παραλάβει την Εκκλησία του, ούτε οι άγγελοι ούτε ο Υιός του ανθρώπου. Θα ακουστεί λοιπόν πρώτον η εντολή, το κέλευσμα του Θεού, ύστερα θα ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου, «Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησιν αυτού», και τέλος θα ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού, η εσχάτη σάλπιγγα του Θεού, και τότε οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτοι, ταυτόχρονα δε εμείς οι ζώντες θα αρπαχθούμε με ταυτόν εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου στον αέρα. Για αυτή τη σάλπιγγα πιστεύω, ελπίζω ότι ρωτάς, τη σάλπιγγα του Θεού, την εσχάτη σάλπιγγα του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι έχουν προηγηθεί και άλλες σάλπιγγες. Έχουμε μέσα από το Λόγο του Θεού ένα ωραίο παράδειγμα σάλπιγγας Θεού. Ήταν η πεντηκοστή ημέρα από την έξοδο του λαού Ισραήλ που ο Θεός οδήγησε τον Μωυσή, τον ανέβασε επάνω στο όρος για να... και έμεινε εκεί 40 μέρες για να του φανερώσει το λόγο του, να του αποκαλύψει το λόγο του και να του δώσει τις εντολές του. Λέγει λοιπόν ο Λόγος του Θεού.
να διαβάσω από το βιβλίο της Εξόδου, από το Ιωταθήτα κεφάλαιο και από το 10 εδάφιο. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, είπαγε προς τον λαόν και αγίωσαν αυτούς σήμερα και αύριον και ας πλήνωσι τα ημάτια αυτών και ας είναι έτοιμοι στην ημέρα την Τρίτη. Διότι εν τη ημέρα την Τρίτη θέλει καταβεί ο Κύριος επί το όρος Σινά ενώπιον παντός του λαού και θέλει βάλει εις το λαόν όρια κυκλώθεν λέγον προσέχετε σε αυτούς μη αναβείτε εις το όρος ή εγγύσετε εις τα άκρα αυτού διότι ως της εγγύσει το όρος θα πεθάνει εξάπαντος. Δεν θέλει εγγύσεις αυτόν χείρ, διότι με λίθος θέλει λιθοβοληθεί ή με βέλη θέλει κατοξευθεί, είτε ζώον είναι, είτε άνθρωπος δεν θέλει ζήσει. Πότε, όταν η σάλπιξ ηχήσει, τότε θέλετε ανεβεί επί το όρος. Και συνεχίζω το 14 εδάφιο. Και κατέβηκε ο Μωυσής από του όρους προς τον λαόν και υγείασε τον λαόν και έπλυναν τα ημάτια αυτών και είπε προς τον λαόν, γίνεστε έτοιμοι δια την ημέραν την Τρίτην, την Πεντηκοστή δηλαδή ημέρα από τις Εξόδου, και εν τη ημέρα την Τρίτη, 16 εδάφιο, το πρωί έγιναν βροντέ και αστραπέ και νεφέλη πυκνή ήτο επί του όρους και φωνή σάλπιγκος δυνατή φόδρα, ώστε έτρεμε πάσο λαός ο εν το στρατοπέδο. Και διαβάζω και 19 εδάφιο, 18 εδάφιο. Το δε όρος Σινάει το όλον καπνός, διότι ανέβει ο Κύριος εν πυρή επ' αυτό. Ανέβαινε δε ο καπνός αυτού έως καπνός καμίνου και όλο το όρος εκεί εσύετο σφόδρα. Και ότε έγινε η φωνή της σάλπιγκος, και ότε η φωνή της σάλπιγκος προέβαινε αυξανωμένη σφόδρα, τότε ο Μωυσής ελάλη και ο Θεός απεκρίνεται προς αυτόν μεταφωνής. Αυτή είναι η σάλπιγγα του Θεού που φέρνει τον άνθρωπο στην παρουσία του Θεού. Αυτή ήταν η σάλπιγγα του Θεού τότε που οδήγησε ο Θεός το Μωυσή και το λαό στο όρος, για το οποίο μάλιστα ο Απόστολος Παύλος αναφερόμενος γράφει στο Ιωταβήτα κεφάλαιο και στο 17 εδάφιο, διότι δεν προσήλθετε εις όρος ψηλαφόμενων και καιόμενων με πυρ εσείς οι χριστιανοί και ιζόφων και σκότωσαν αιμοστροβίλου όπως ο Μωυσής και η σάλπιγγος ήχων και φωνήν λόγων την οποία οι ακούσαντες παρεκάλεσαν να μην λαλυθεί πλέον προς αυτούς ο λόγος, διότι δεν υπέφερον το προστατόμενον και ζώον αν εγγύσει το όρος θέλει λιθοβοληθεί ή με βέλη θέλει κατατοξευθεί όπως διαβάσαμε, και τόσον φοβερόν ήτο το φαινόμενο, ώστε ο Μωυσής είπε κατάφοβος και έντρομος είμαι. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη φορά ίσως που ακούγεται η σάλπιγγα του Θεού, καθώς δίδεται εντολή στο Μωυσή να εισέλθει στο όρος του Θεού, εκεί που κατέβηκε ο Θεός και ακούστηκε η σάλπιγγα του Θεού, και όσο η σάλπιγγα του Θεού προέβαινε αυξανωμένη σφόδρα, τότε ο Μωυσής μιλούσε στο Θεό και ο Θεός απεκρίνεται προς αυτόν μεταφωνής. Και η τελευταία σάλπιγγα του Θεού θα είναι στην αρπαγή της Εκκλησίας, όταν θα ακουστεί το κέλευσμα του Θεού προς τον Χριστό, πήγαινε να παραλάβεις την Εκκλησία μου, και θα ακουστεί και η φωνή του Αρχαγγέλου προς τους ανθρώπους, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησην αυτού, και τότε θα ακουστεί η σάλπιγγα, καθώς λέγει ο Απόστολος Παύλος προς Κορινθίους στο Ιώτα έψιλον κεφάλαιο, να το βρω, ναι, ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς, 51 εδάφιο, πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθεί, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθεί, με την αρπαγή της Εκκλησίας, με τα νέα σώματα, εν μια στιγμή εν υπή εφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγη του Θεού, διότι θέλει σαλπίσει ο Θεός και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι και εμείς θα μεταμορφωθούμε. Η σάλπιγγα λοιπόν αυτή του Θεού είναι για την Παλαιά Διαθήκη επάνω στο όρο Σινά, όπου ο Θεός κάλεσε τον Μωυσή να του φανερώσει το λόγο, το θέλημά του και το νόμο του και κατέβηκε επί το όρο Σινά, ενώ η τελευταία σάλπιγγα
είναι αυτή για την Εκκλησία, για την αρπαγή της Εκκλησίας, που θα κατέβει ο Χριστός με σάλπιγγα Θεού για να ανέβουμε εμείς εις απάντηση του Κυρίου εν εφέλες εις τον αέρα, με την αρπαγή της Εκκλησίας. Έκτη ερώτηση, πώς θα καταλάβω εάν συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες μου, εάν αμαρτήσω πάλι με συγχωρεί ο Χριστός, εννοείται όταν αμαρτήσω κατά λάθος. Ο Χριστός μας συγχωρεί από κάθε αμαρτία. Πώς το καταλαβαίνουμε, έρχεται η αγαλίαση της σωτηρίας μας, καθώς το Πνεύμα του Θεού συμμαρτυρεί με το Πνεύμα το δικό μας και αποκαλύπτεται έτσι ότι είμαστε τέκνα Θεού. Γιατί όσο υπάρχει αμαρτία, υπάρχει βάρος, υπάρχει ενοχή, υπάρχει φόβος. Όταν όμως έρθει ο Χριστός με το αίμα του και μας πλύνει και μας συγχωρήσει, έρχεται η αγαλίαση της σωτηρίας μας. Καταλαβαίνουμε και πιστεύουμε ότι εφόσον μετανοούμε, καθώς λέγει η Γραφή, ο εξομολογούμενος και παρετών θέλει ελεηθεί, εφόσον εξομολογούμεθα, παρετούμεθα από τις αμαρτίες, ελευθερωνόμαστε, γιατί τις αμαρτίες μας πετάει ο Θεός στα βάθη των θαλασσών. Άρα πώς θα καταλάβω? Πρώτον, δια της πίστεως στο Λόγο του Θεού, γιατί μετανοώ, εξομολογούμε και παρετούμε, και δεύτερον, γιατί έρχεται η αγαλίαση της σωτηρίας μας, επανέρχεται η αγαλίαση της σωτηρίας μας εντός μας, καθώς ο Θεός μας συγχωρεί με το αίμα του Χριστού, μας πλένει, μας αγιάζει και μας καθαρίζει από πάσης αμαρτίας. Έβδομη και τελευταία ερώτηση, επιτρέπεται να σημειώνω με μολύβι και χρώματα στο Ευαγγέλιο μου τα εδάφια? Βεβαίως επιτρέπεται, μη σου πω και επιβάλλεται, αν σε διευκολύνει αυτό για να διαβάζεις και να μελετάς το Λόγο του Θεού. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Ο Θεός να ευλογεί το έργο σας. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για σένα, αγαπητή ανώνυμη αδελφή μας από το εξωτερικό, και σου ευχόμεθα ο Θεός να σε ευλογεί πλούσια πάντοτε και κατά πάντα, και όχι μόνο σένα, αλλά και όλους μας και όλους σας, καθώς η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος με τη χάρη του Χριστού. Ο Θεός να είναι μαζί σας.